Ο θάνατος του Μπόρις Μπερεζόφσκι σηματοδοτεί για αρκετούς το τέλος μιας εποχής. Οι αντίπαλοι τον αποκάλεσαν Ρασπούτιν της μετασοβιετικής Ρωσίας. Ξεκίνησε ως πολιτής αυτοκινήτων σε μια διαδρομή που πολλοί θα ζήλευαν ως τα ανώτατα κλιμάκια της ρωσικής πολιτικής σκηνής και από εκεί αυτοεξόριστος δισεκατομμυριούχος στο Λονδίνο. Σφοδρός πολέμιος του κομμουνισμού, ευνοούμενος του Μπόρις Γιέλτσιν τη δεκαετία του 90, επωφελήθηκα από τις ιδιωτικοποιήσεις, κερδίζοντας φήμη αλλά και χρήμα. Ένα βοήθησε σημαντικά στην επανεκλογή Γιέλτσιν μέσω του συγκροτήματος μέσω μαζικής ενημέρωσης που κατήχε. Είναι η εποχή που θα πάρει ένα μεγάλο κομμάτι μετοχών στον πετρελαϊκό κολοσσό Sibneff. Για τις υπηρεσίες του ανταμείφθηκαν τον πρόεδρο με τη θέση του επικεφαλής στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας. Από εκεί θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή και την επίτευξη ειρήνης με τους Τσετσένους, αλλά και στην απελευθέρωση Ρώσων ομήρων από την περιοχή. Ορισμένες πηγές πάντως θέλουν τον Μπερεζόφσκι να προχωρά το ίδιο διάστημα σε εμπόριο όπλων με τους Τσετσένους. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος ήταν ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη του μέχρι τότε άγνωστου πρώην πράκτορα των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στην προεδρία της χώρας. Οι σχέσεις του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν διαταράσσονται και ο Μπόρις Μπερεζόφσκι φεύγει για τη Βρετανία, όπου του παραχωρείται πολιτικό άσυλο. Διαμένοντας μόνιμα στο Λονδίνο, γίνεται ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του Βλαντιμίρ Πούτιν και υπέρμαχος της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Πίσω στη Μόσχα, καταδικάζεται ερήμην σε αρκετά χρόνια κάθριξης για ξέπλυμα χρήματος και παράνομες επιχειρηματικές συναλλαγές. Για τον ίδιο, οι διώξεις αυτές ήταν πρωτίστως πολιτικές. Η ήττα του στη δικαστική διαμάχη με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς πέρυσι του κόστησε ακριβά. Η αντίστροφη μέτρηση για τον Ρώσο Μεγκιστάνα είχε ξεκινήσει. Σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντος του, η υπόθεση αυτή του στοίχησε ψυχολογικά πολύ. Ο επίλογος για μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της μετασοβιετικής Ρωσίας γράφτηκε το Σάββατο το βράδυ στο σπίτι του στο Άσκο της Βρετανίας.